Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα μαζί σας θα είμαι εγώ. Τώρα μια στιγμή. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα και είμαι επιμελητής της Ελλάδος Sky Volcan Unity και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία. Η Μαρία δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει σήμερα παρουσίαση και γι' αυτό θα κάνω εγώ. Μη παρεξηγήσετε όπως θα βγει. Στην Λοιπόν, εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπετε πώς είχε επικοινωνήσει πριν 100 χρόνια, πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης πώς θα γίνει μετά από 200 χρόνια. Δηλαδή, αφού έχει περάσει 100 χρόνια από τότε, δηλαδή σκέσε άλλα 100. Βέβαια, έχει πέσει αυτός λίγο με τα χρόνια, γιατί θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σύντομα. Θα δείτε νέο είδος μεταφοράς που έφτιαξε Ανατόλη Ντοάρντεβιτς, που θα μετακινείται στις ράγες. Πάντως, ήταν πολύ κοντά με τις σκέψεις ο καλλιτέχνης. Και σε πραγματικότητα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους, βλέπετε, πολύ δύσκολη συγκοινωνία. Πολλές φορές, ξέρετε και όποιος μένει στην Αθήνα, πολλές φορές μπορούμε να μετακινηθούμε με το ποδήλατο πιο γρήγορα παρά με το αυτοκίνητο. Είναι δυστυχώς αυτό, έτσι. Και στα λιμάνια πάλι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δεν προλαβαίνουν σε φόρτωμα, ξεφόρτωμα τα καράβια και γίνεται πολύ κίνηση στο λιμάνι. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα. Υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και το δεύτερο, έλλειψη ασφάλισης. Δηλαδή, για την υπερφόρτωση το έχετε δει και για την έλλειψη ασφάλισης μπορώ να σας πω ότι γνωρίζετε ότι τώρα το μεγαλύτερο όπλο των ανθρώπων έγινε δυστυχώς το όχημα. Μας εξυπηρετεί το όχημα, δεν μπορούμε εμείς τώρα χωρίς αυτοκίνητα, γιατί ζούμε σε αυτό το κόσμο, θέλουμε με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλες αποστάσεις να μετακινιόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε δηλαδή αυτές τις ανάγκες μας και πρέπει να τους καλύψουμε. Το τρίτο πρόβλημα είναι μόλυνση περιβάλλοντος. Αυτά τα οχήματα που εμείς καθημερινά χρησιμοποιούμε μολύνουν το περιβάλλον και αυτή είναι πραγματικότητα για σήμερα. Βλέπετε πώς είναι λίμνες καταστρέφονται, η φύση καταστρέφεται και πόσο κασαέριο, εκτός από βέβαια και η εργοστάσια μας καμολύνει περιβάλλον, αλλά και τα οχήματά μας πολύ επηρεάζουν στη φύση. Εδώ είναι εικόνες για τι προβλήματα μπορούν να παρουσιάζονται στους δρόμους. Μπορεί να, όταν αλλάζει, όταν να φυσήξει μπορεί να σκεπάσει άμμος, ή όταν να χιονίσει μπορεί να σκεπάσει το χιόνι. Και γνωρίζετε φέτος που είχαμε στην Αθήνα, γενικώς στην Αττική είχαμε πρόβλημα που σταματήσαν όλα τα αυτοκίνητα και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Αυτή είναι η εικόνα για μόλυνση περιβάλλον. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ κάπνα, αλλά και πάλι τα οχήματά μας κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στη φύση. Και τέταρτο πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
Ακόμα και αν συνδέουμε στην ηλεκτρική μπρίζα το αυτοκίνητο, τώρα που είναι στη μόδα ηλεκτρικά οχήματα, επειδή βάζοντας τη μπρίζα, από την άλλη μεριά πρέπει να δουλεύουν τα εργοστάσια για να παράγουν αυτό το ρεύμα για το αυτοκίνητο. Δηλαδή, μοναδική λύση που υπάρχει είναι πρέπει να μειώσουμε κατανάλωση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Τότε θα έχουμε καταφέρει κάτι παραπάνω. Έχουν γίνει δοκιμές είδος μεταφοράς που είναι φτιαγμένες σε ράγκες και στην Αγγλία και σε ασιατικές χώρες, αλλά αυτά οχήματα δυστυχώς δεν έχουν προκύψει πάρα πολύ, γιατί επειδή δεν είχαν μεγάλη ταχύτητα, δεν φτάνανε σε μεγάλη ταχύτητα και πολύ ακριβή οικονομικό σχέδιο τους, όπως το βλέπετε εδώ. Και αυτό είναι είναι στην Αυστραλία, πάλι εδώ. Από κάτω το ίδιο, πάλι βλέπουμε πολύ ακριβή συσκευή και εδώ είναι πιο πολύ μοιάζει με το Skyway, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα μια στιγμή να σας πω, αυτό είναι στη Κίνα και το προηγούμενο ήταν στη Γερμανία, ναι. Το τελευταίο που είναι αριστερά και τα ενέργεια, αέρια βαγόνια δεξιά δεν έχουν τη δική τους μηχανή και σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και βέβαια αυτά δεν μπορούν να αυξάνουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και εδώ απόσπασμα από το γενικό σχεδιαστή της Skyway, τώρα πιο σωστά να πούμε Unitsky String Technology, έτσι λέγεται η εταιρεία μας, που λέει Ανατολή Unitsky, δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπτει σε τίποτα αυτών των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Δηλαδή, θέλω να κάνετε προσοχή σε αυτά που λέει, ότι είναι βιομηχανία μεταφορών. Ναι. Δεν είναι κάποιο είδος μεταφοράς, αλλά είναι ολόκληρη βιομηχανία, γιατί δεν φτιάχνουμε μόνο όχημα, αλλά κάνουμε και ο δρόμος που είναι για το κινηθεί, όχημα και σταθμούς και όλα αυτά. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι υπερενέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερο επίπεδο. Και εδώ αυτή η μεταφορά που τώρα σχεδιάστηκε με τον δημιουργό Ανατολή Εντουάρδης Ιουνίτσκι στη Λευκορωσία, στο Έκατεχνα Πάρκο. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως βλέπετε εδώ και στο τσίρκο και στη κιθάρα έχουμε τεντωμένες χορδές.
Με το ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπετε πώς αυτά τεντώνονται και στηρίζονται προς το κάτω, ναι, όπως ακριβώς στη γιτάρα. Κιθάρα. Και εδώ είναι η γέμιση της χορδής από τη, με τη συστατικό που έχει, είναι υλικό κεφαλή σιδηροτροχιάς, χορδές, σύρματα και μάλιστα μπορούν να μεταφέρνουν και εδώ καλώδια ρεύματος και αυτό πάρα πολύ βολικό για την κάθε χώρα. Υπάρχουν τρεις μορφές δομής γραμμών, η μη άκαμπτη, άκαμπτη και εύκαμπτη. Και εδώ βλέπετε η άκαμπτη και η μη, τώρα μια στιγμή, αυτή είναι άκαμπτη και μας πήγε μια σελίδα πίσω. Και εδώ είναι εύκαμπτη και η μη άκαμπτη. Να πάμε μπροστά. Ο εφευρετής της Γενικός Σχεδίστης του Τεχνολογίων Χορδής, Ανατόλ Βινίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Πάλι αυτό μας λέει πόσο καιρό ασχολήθηκε άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβετε ότι για να βγει ένα καινούριο κάτι νέο, κάτι καινούριο, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. Και βλέπετε τι ασφάλεια έχουν τα στηρίγματα και οι ρόδες που πάει το Unibus, ακουμπάει και από τα πλάι και από πάνω. Δηλαδή αυτά που δεν μπορεί να γίνει ατύχημα να φύγει το όχημα από τις γραμμές. Και το βασικότερο πράγμα γιατί γίνεται οικονομία, βλέπετε στο αυτοκίνητο, επειδή το αυτοκίνητο πάει πάνω στο δρόμο, ο αέρας το κάνει κόδρα και το SCX, τώρα να σου πω πώς είναι στα ελληνικά, είναι αντίσταση του αέρας, να πούμε αντίσταση, αεροδυναμικός συντελιστής, αυτό είναι. Και αυτός ράβιν ίσον 0,4. Unibus που μεταφέρνεται πάνω στη ράγκα, όπως και αεροπλάνο, δεν έχει τέτοιο μεγάλο αντίσταση αέρας, γι' αυτό δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι γιατί αεροπλάνο μπορεί να φτάσει τόσο μεγάλη ταχύτητα, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη αντίσταση αέρα. Και βλέπετε στο Unibus 0,075. Πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, έτσι. Είναι 5 φορές λιγότερα από ταχύτητα αυτοκίνητο. Η αντίσταση, ναι. Δηλαδή αυτό που μας κόβει τη ταχύτητα. Δηλαδή με τα ίδια, με η ίδια κατανάλωση ρεύματος, Unibus θα κάνει 5 φορές, 5 ως 10 φορές περισσότερη δουλειά, ναι, περισσότερη απόσταση να περάσει. Και εδώ στο πίνακα βλέπουμε πόσο είναι αυτή η αντίσταση στο Unibus που είναι της πόλης.
που χωράει 14 άτομα και υπεργρήγορο που μεταφέρνει και έως 6 άτομα και ταχύτητα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Το ερώτημα που τη φύτησε συνέχεια είναι πώς εξασφαλίζει η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Να όλοι φοβόμαστε εμείς και να δούμε. Να δούμε εδώ σε στις εικόνες. Δεν μπορώ να κάνω. Εδώ στις εικόνες. Κάτω δεξιά, όπως μου φαίνεται ότι έχουμε πειράσει ένα slide. Όχι. Όχι εδώ. Σωστά. Κοιτάξτε, δεξιά κάτω, που είναι πράσινο, αυτό είναι το Unibus. Έτσι. Το πρώτο είναι το φορτηγό. Εδώ είναι το πίνακας ατυχήματος. Ναι. Το πιο μεγαλύτερο ατύχημα είναι στο αυτοκίνητο. Το φορτηγό παρουσιάζει οτιδήποτε όχημα. Μετά το δεύτερο είναι το τρένο, ατυχήματα το τρένο. Το τρίτο είναι υπάρχουσες είδη μεταφοράς που μετακινούνται στις ράγες. Το μετρό, τέταρτο και το πιο θεωρείται όχημα που δεν υπάρχει ατυχήματα είναι Unibus. Στη κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε έδαφος και ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Δηλαδή, χαλάει την φύση και υπεργαία μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Για να κοιτάξουμε σε όλο τον κόσμο πόσο χώρο έκτασης κάτω από το άσφαλτο είναι σχεδόν όσο έχει έκταση όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να φανταστείτε πόση γη φαμένο κάτω από το άσφαλτο. Από τον πιτό. Μετά. Συγκρίσεις της Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Εμείς τώρα να κοιτάξουμε και κεφαλουχικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, περιβαλλοντική μόλυνση, επικινδυνότητα, ενεργειακή κατανάλωση και μεταφορική ικανότητα. Τώρα να δούμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, παρακαλώ εδώ αυτές οι εικόνες. Τι ανιστοιχούν σε ποιο όχημα εικόνες. Τα, και προχωράμε, έτσι. Το Skyway βλέπετε το πράσινο. Τα υπόλοιπα έχετε διαβάσει. Και να δούμε. Κεφαλούχες δαπάνες, δηλαδή πόσο χρήματα χρειάζεται το κεφάλαιο για να φτιαχτεί αυτό το, να γίνει αυτό το έργο. Το πιο ακριβό είναι με μαγνητικό μαξιλάρι, μετά μονορέλ, αυτοκίνητο και το πιο οικονομικό είναι σε σχέση με αυτά, Skyway. Λειτουργικές δαπάνες. Και πάλι, πιο ακριβό είναι με μαγνητικό μαξιλάρι. Τελικά, αυτό το έχουν δει. Δηλαδή, τα έργα που έχουν γίνει στη Ιαπωνία και αυτά δεν έχουν επιστρέψει ακόμα τα χρήματα που έχουν βάλει για το φτιάξιμο και φαίνεται ότι σε λίγο πάλι θα χρειαστεί κάποιο σέρβις και ανανέωση. Περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε περισσότερα, είναι από το αυτοκίνητο και το πιο οικολογικό
πάλι το όχημά μας καεβεί. Θα πάμε λίγο πιο αργά, αλλά δεν θα κάνουμε όλα. Κατανάλωση ενέργειας. Πιο πολύ αυτό που πάει με το... όπως κοιτάγαμε, με το καλώδιο απάνω, ναι, που υπάρχουν τώρα και το πιο οικονομικό SkyWay. Μεταφορική ικανότητα. Η μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα SkyWay, γιατί μπορούν συνέχεια να φεύγουν οχήματα ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, και το τρένο έχει μικρότερο, γιατί όταν φεύγει ένα τρένο πρέπει να περάσει αρκετή ώρα για να πάει ο επόμενο. Και εδώ να κοιτάξουμε κόστος μετάβαση και χρόνος μετάβαση, όταν να συνδυάζουμε αυτά. Δηλαδή, στο χρόνο μετάβαση είναι το πιο γρήγορο αεροπλάνο και το SkyWay είναι πολύ κοντά στο αεροπλάνο, αλλά αν να κοιτάξουμε το κόστο, ο κόστος είναι πάρα πολύ ακριβώς στο αεροπλάνο, τότε βγαίνει το πιο οικονομικό και συμφέρει SkyWay. Και αν να σκεφτούμε και ότι στο αεροπλάνο, για να πάμε στο αεροπλάνο, πρέπει να είμαστε 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο, πρέπει να περάσουμε όλα αυτά και πόση κούραση και νεύρα για να περάσεις το τελωνείο. Ξέρετε, όποιος περνάει, πάει στο εξωτερικό. Και στο SkyWay αυτά πιστεύω δεν θα υπάρχει, ακόμα και όταν θα πάει για το εξωτερικό. Θα γίνει πιο πολύ γρήγορα, σύντομα. Αυτά είναι είδος μεταφοράς για φορτίο που έχουν φτιάξει Unicont, Unicar, Unitrack. Και εδώ βλέπετε αυτά που έχουν σχεδιαστεί και κάποια έχουν περάσει και πιστοποίηση. Και εδώ βλέπουμε τη γραμμή πότε έχει ξεκινήσει έργο, το 2014, και μετά από το 2020 γίνεται εφαρμογή. Δηλαδή, μέχρι 2020 μόνο φτιάχνανε και το δοκιμάζανε και πιο πολύ γίνεται αυτό. Και τώρα εμείς μαζεύουμε παραγγελίες, βέβαια συνεχίζουμε και σχεδιασμό μαζεύουμε και παραγγελίες και ξεκινάμε και τώρα, όπως ξέρετε, τοπικά έργα. Είδος μεταφοράς που έχουν φτιαχτεί για μεταφορά επιβάτες ή το επιβατών. Η εταιρεία έχει πάρει πολλά σε βραδεία και πολλά βραδεία έχουμε και 83 διπλώματα ευρυτεχνίας σε 18 χώρες από τη ΗΠΑ μέχρι τη Κίνα. Και εδώ βλέπετε κάποια μερικά διπλώματα από αυτά. Αυτά είναι πολύ λίγα. Απλά δεν χωράνε εδώ στη σελίδα. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται. Είναι στο επόμενο. Okay. Να δούμε εδώ. Ναι, εδώ. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικούς υψηλής ειδικότητας. Διάφοροι μηχανικοί. Και εδώ κτίρια που φτιάχνουν 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπαρέματα και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας και υπερυψηλής ταχύτητας. Αυτά φτιάχνονται εδώ σε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κάτω από το Μίνσκ στη Λευκορωσία. Εκοτεχνά πάρκο στη
στη Μάριανα Γόργα της Λευκορωσίας που γίνονται πιστοποίηση και δοκιμές. Οι γραμμές ράγες που έχουν φτιαχτεί μέχρι τώρα, έχουμε τώρα στη Λευκορωσία νομίζω 7, όχι λιγότερα, τώρα μια στιγμή να δω πώς, γύρω στα 5 νομίζω γραμμές, και στα Εμμυράτα φτιάχνουμε τώρα τρίτη γραμμή και δεύτερη, δεύτερη και τρίτη μαζί ταυτόχρονα. Η πρώτη έχει τελειωθεί. Και εδώ να πούμε λίγο για τα Αραβικά Εμμυράτα. Το Κέντρο Καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και πραγματικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πιστοποιητική θέση όμιλων εταιρείων κατά το είσοδο στην αγορά και μέσης Ανατολής και Ασίας. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί καθυστέρησα. Στα Εμμυράτα, να σας πω γρήγορα, έχει γίνει πιστοποίηση πρώτης γραμμής της πόλης. Έχει περάσει όλη την πιστοποίηση. Το φτιάξανε Eco Dome, που και αυτό πέρασε σχεδόν όλη η πιστοποίηση. Λίγο τώρα γίνονται δοκιμές και γίνονται συζητήσεις για ολόκληρες πόλεις σε αυτό το σύστημα τους. Και να δούμε τώρα οι γνωστές, εδώ βλέπετε οι γνωστές μάρκες που καθημερινά συναντάμε στη καθημερινότητα μας. Και αυτές οι εταιρείες κάποτε ξεκινάγανε από το μηδέν όπως και εμείς, μόνο μήπως είχαν περισσότερη κάποια υποστήριξη από το κράτος, κάποιοι ακριβώς σαν εμείς. Όταν περίπου το εταιρεία Apple ξεκίνησε μέσα στο γκαράζ με 3 άτομα. Και όταν βγήκανε μετά από το είσοδο στο IPO, οι τιμές τους ανεβήκανε πάρα πολύ απότομα. Αλλά ακόμα και πιο συμφέρει όποιος ο άνθρωπος μπαίνει πριν το IPO. Ακόμα πιο μεγάλο άνοδο. Αν θέλετε να αποκτήσετε μέρος στο project, υπάρχει θέση. Ακόμα υπάρχει θέση, ακόμα μπορούμε. Τώρα γράψτε μου παρακαλώ εδώ ερωτήσεις και εγώ να σας δείξω τώρα τα τελευταία νέα της εβδομάδας. Γράψτε μου ερωτήσεις, να δω αν έχετε γράψει κάτι. Okay. Όποιος θέλει να γράφει, εγώ θα συνεχίσω γιατί περνάει η ώρα. Και να πούμε τώρα. Εγώ τα τελευταίες εβδομάδες μόνο να πω τα νέα. Και το βασικότερο να σας πω τώρα, όσο ετοιμάζουμε για τα νέα, ότι σήμερα έπρεπε να μας τελειώσει την προσφορά για τη γενέθλια Ανατόλη Γιουνίτσκι, αλλά ευτυχώς μας δώσανε και άλλες 3 μέρες. Από σήμερα τότε έχετε εσείς ευκαιρία να επενδύσετε με ανεβασμένη προσφορά. Να σας δείξω και αυτό το slide στο τέλος για να δείτε τι έχετε κέρδος. Να, ο κύριος Εμμανουέλ Χαντεγέκα, πρέσβης της Ρουάντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επισκέφτηκε ξανά το Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογίας String στη Σάρτζα. Αυτή τη φορά ο πρέσβης ελυσιώθηκε από την Κλάρε Ακαμάντζη. Συγγνώμη, είναι δύσκολα τα ονόματά τους. Γενική Διευθύντρια του Συμβόλαιου Ανάπτυξης στη Ρουάντα και μέλος του Υπουργικής Σύμβουλου της χώρας. Να σας πω μόνο ότι αυτοί κοιτάξανε την Εκοτέχνα Πάρκο, κάνανε και βόλτα με το
Unibus που έχει πειράσει όλη η πιστοποίηση και κοιτάξανε σχέδιο EcoDome, EcoPolis, αυτό που έχουμε μέσα στο γραφείο στη Σάρτζα, τη λειτουργία του. Και στο τέλος, τάκ, να μην σας πω όλα ό,τι κάναμε, το κανονίσανε ότι το ταξίδι των αντιπροσώπων ολοκληρώθηκε με επικοδομικό διάλογο με Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου τα μέρη εξέφρασαν την πρόθεση για να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης και παραγωγικότητας στην υγιής μέλλον. Δηλαδή, στο κοντινό μέλλον, πιθανότητα θα κάνουμε και εκεί κάποιο έργο. Ήθελα να σας πω ότι αυτό ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα απλά, ναι, ναι. Γενικώς τώρα που είχαμε εμείς στα Ηνωμένα Εμμυράτα έκθεση Expo 2020, ξεκινούσε το φινόπωρο το 2021 και τελείωσε τώρα την άνοιξη 2022. Από αυτή την έκθεση, χάρη αυτής της έκθεσης, από το πάρκο μας στη Σάρτζα έχουν επηρεάσει πάρα πολλές επισκέπτες και έχουμε κανονίζονται τώρα πάρα πολλά έργα. Δηλαδή, εμείς έχουμε κλείσει 4 έργα με προπληρωμή, αυτά που είχαμε συζήτηση και πριν από αυτή την έκθεση, ναι, αυτό δεν είναι τόσο ότι είναι στην έκθεση μας είδανε και τώρα κλείσανε, αυτά γίνονται, ξέρετε, μελέτη και είναι, περνάνε χρόνια. Αυτά 4 που κλείσανε είχαν συζήτηση από πριν και έχουμε πάρει προπληρωμή και θέλω να χαρείτε ότι για αυτά τα έργα που ήδη ξεκινήσανε να φτιάχνονται, τώρα βέβαια φτιάχνονται σε σχέδια και άλλο και μετά χτίσιμο. Το χτίσιμο είναι το τελευταίο, σαν είναι φαρολίτσα πάνω στη τούρτα. Το χτίσιμο, έτσι, είναι το πιο τελευταίο. Το πρώτο, ξέρετε, όποιος είναι μηχανικός, πόση δουλειά πριν το χτίσιμο. Και σε αυτά τα έργα θα πληρωθούν όλοι όποιος έχει μερίδια στην εταιρεία. Έτσι, θα έχουμε να πάρουμε τα πρώτα μερίσματα. Και είπε Ανατόλη Γνίτσκι, αν δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα που να εμποδίζουν να γίνουν αυτά τα έργα, πιθανόν ότι και σε 1,5 χρόνο θα πάρουμε τα πρώτα μερίσματα. Μπορεί και πιο γρήγορα. Ανάλογα πόσο να μην έχουμε εμπόδια, έτσι. Τακ, εδώ ξεκίνησε η σκηροδέτηση του στηρίγματος Άγκυρας στη γραμμή το νούμερο 2 στη Σάρτζα. Η υποστήριξη Άγκυρας θα γίνει μέρος της συγκροτήματος υποδομής φορτίου επιβατών, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει έως και 50.000 επιβάτες. 50.000 επιβάτες την ώρα, συγγνώμη, και έως και 100 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετήσιος. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη ανεγέρθει όλα τα ενδυμίσματα, στηρίγματα. Όπως είναι δύσκολο λήξη. Αλλά τώρα αυτό το έργο προχωρεί, αλλά το περισσότερο, τα πιο δύσκολα πράγματα το έχουν φτιάξει. Αυτά είναι στηρίγματα, σας λέω, στη δεύτερη γραμμή. Και άλλο ένα νέο που πέρασε αυτή την εβδομάδα, το λευκορώσικο περιοδικό International Exhibition, δεν ξέρω πώς να μεταφράσω αυτό, έχει κάνει πάλι κείμενο για την εταιρεία πως με τι έχει τελειώσει αυτή την έκθεση στην Σάρτζα που έχουν πειράσει ανθρώποι, έτσι. Επισκέπτες, διπλωμάτες, επισκέπτες και τώρα να δούμε και αυτό πάλι σε αυτή την εβδομάδα που λένε
ποιοι τώρα αυτή η εβδομάδα έχουν περάσει. Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί ηγέτες επιχειρήσεων επισκέφτηκαν στο Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογίας Χορδών στην Σάρτζα. Λέμε πώς πήγε η συνάντηση με κάθε από τους καλεσμένους. Ήταν, αυτός είναι ο δόκτωρος Ραμζί Αλ-Χασάμ. Παραγωγός αυτή είναι της εταιρείας από την κορυφαίες παραγωγού χαλίβα στα Εμμυράτα. Γιουνίτσκι, βλέπετε, τον δίνει δώρο το βιβλίο του. Так. Να μην σας λέω πολλά για αυτούς. Ο δεύτερος είναι πρόεδρος όμιλο Virtus, μιας καναδικής εταιρείας σύμβολων. Πάλι και σε αυτόν πολύ άρεσε. Και θέλει να προχωρήσουν έργα και στις άλλες χώρες να προφύσει. Αυτός είναι από την Ολλανδική διαφημιστική εταιρεία. Ρένα Ρεχάμ. Βέβαια, έχω ετοιμάσει πολύ, αλλά τώρα λέω να μην το σας λέω όλα αυτά. Και προσέξτε, αυτά είναι σε αυτοί έχουν περάσει σε αυτές τις τελευταίες μήπως δύο εβδομάδες. Στα νέα βγήκε της εβδομάδας. Και ο κύριος Οσβάνο Ανόσα, σύμβολος του δήμαρχου του Δήμου Οαμάντζα, Περού, στο Περού. Βλέπετε, γιατί σας δείχνω ποιοι περνάνε από εμάς. Γιατί στο μέλλον, και δεν είναι μακρύ μέλλον, πιθανόν ότι και αυτοί θα παραγγείλουν την τεχνολογία μας στη χώρα τους. Και εδώ ετοίμασα κάποια απόσπασμα ότι έχει πει Ανατόλη Γιουνίτσκι για το εαυτό του. Μια στιγμή. Αυτά να σας πούμε για να καταλάβετε καλύτερα το Ανατόλη Γιουνίτσκι, για να καταλάβετε καλύτερα το χαρακτήρα του και τι κάνει, τι δημιουργεί. Υπήρξαν τραγωδίες στη ζωή μου, αλλά ήμουν φιλοσοφημένος και είπα ευχαριστώ για μαθήματα και έγινα πιο δυνατός μετά από κάθε αποτυχία. Αυτό μετάφρασα εγώ, πιστεύω ότι... Εντάξει, το επόμενο. Δεν πρέπει ποτέ να περιμένεις τα πράγματα να εξέλθουν όπως έπρεπε. Ωστόσο, δεν πρέπει να εγκαταλείπτει κανείς τις προθέσεις υποκλίνοντας μπροστά στο μεγάλο, στο μεγαλείο των εξωτερικών περιστάσεων. Είναι σπάνιο να τα αλλάξει κάποιος, αλλά μπορεί να τους νικήσεις. Ναι, γιατί όποιος μας εμποδίσει, δεν αλλάζονται αυτοί οι άνθρωποι που πάνε κόντρα μας, αλλά μπορούμε απλά να τους νικήσουμε, να φτιάξουμε αυτό που δεν πιστεύουν. Δεν χρειάζεται να εφευρούμε τίποτα, απλά πρέπει να πάρετε σωστά αυτό που υπάρχει ήδη στη φύση. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Πήρα αυτό που υπάρχει ήδη στη φύση και το σύνδυασα αρμονικά. Ναι, και αυτό είναι σίγουρο. Ανατόλη Γιουνίτσκι προσπαθεί όλα να παίρνει από τη φύση κάτι. Δεν μου αλλάζει σελίδα. Μια στιγμή το άλλαξε. Και άλλο ένα απόσπασμα. Όλη μου ζωή δεν ακολούθησα τα παράδειγμα κάπου αλλού. Δεν έχω προσαρμοστεί στα πρωτότυπα και τους κανόνες των άλλων. Δεν ακολούθησα τυφλά τους ανθρώπους νόμους, αλλά βιαστικά στους νόμους της φύσης. Αλλά βασίστηκα στους νόμους της φύσης. Ελπίζω καταλαβαίνετε και το τελευταίο, όχι πρώτο τελευταίο απόσπασμα και άλλο ένα. Σκέφτομαι το μέλλον των παιδιών μου, των γονών μου, τι θα κληρονομήσουν από εμάς. Θα δίσουν με μάσκες αέριων
ασφενής με ελ και βλέπετε τι, σκεφτείτε αυτό το νόημα που γιατί εργάζεται ο Ιουνίτσκι. Ξεκίνησε από αυτό που ότι σε λίγο θα έχει τόσο πολύ καυσαέρι ότι θα φοράμε όλοι μάσκη. Αλλά τώρα και φοράμε μάσκες από τα μικρόβια και αυτά όλα είναι μαζί. Θα ζήσουν, τάκ, θα φοβούνταν να βγουν στο δρόμο. Δεν είναι ξεκάθαρο τι να φάνε, τι είναι αυτή η ζωή. Αυτό είναι φοβερό που σκέφτεται Ανατόλη Νίτσκι. Ο πλανήτης Γη είναι το σπίτι μας. Αν σε αυτό το σπίτι δεν μάθουμε να ζούμε με αρμονία με τη φύση, τότε θα χαθούμε. Είμαι πεπισμένος ότι κάθε χρόνο πλησιάζουμε σε αυτή την αρμονία. Αυτή η φωτογραφία βλέπετε από το Τεχνοπάρκο της Λευκορωσίας, που έχω πάει και εγώ. Και έτσι μαζευόμαστε με τόσο μεγάλη ομάδα. Δεν βλέπετε, δεν φαίνονται και όλοι εδώ. Κάνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τελειώνουμε εμείς με την προσφορά αυτή που μας δώσανε πάλι και άλλο 3 μέρες. Δηλαδή ήταν η προσφορά μόνο για 3 μέρες και μας μεγαλώσανε και για άλλο 3. Και κοιτάξτε τι μας δίνει. Το πακέτο είναι 1.000 δολάρια. Μπορείτε να κάνετε επένδυση ή με FAPAX παίρνοντας έκπτωση 73, δηλαδή θα έχετε 73.000. Βλέπετε το αριστερά πάνω το πράσινο. Ή με δόσεις 200 δολάρια το μήνα, 5 μήνες και παίρνετε 70.000 μυρίδια. Από κάτω βλέπετε μια γραμμή για σύγκριση χωρίς έκπτωση στο back office. Στο πακέτο 1.000 δολαρίων με 5 μήνες 200 το μήνα, μόνο 28.000 μυρίδια. Τώρα σκεφτείτε τη διαφορά 28.000 μυρίδια ή 73 ή 70. Έτσι. Σκεφτείτε πάρα πολύ και προσπαθείτε να μην το χάσετε αυτή την ευκαιρία. Έτσι. Σας ευχαριστώ τώρα πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Την επόμενη φορά ελπίζω θα έρθει η Μαρία και να σας πει καλύτερα όλα. Και από μένα, καλό σας βράδυ και καλό Πάσχα. Καλά να περάσετε, να ψήσετε, να φάτε νόστιμα, να ξεκουραστείτε, να ευχαριστηθείτε επικοινωνία με τους γνωστούς σας και φίλους σας, να τους αγκαλιάσετε και γεια σας, ευχαριστώ.